Διότι είναι δραματική η, δραματικά τα αδιέξοδα στα οποία μας έχετε οδηγήσει, σε σημείο μάλιστα που σήμερα κάποιοι να συσκέπτονται, αλλά ως γνωστόν, όταν κάποιοι συσκέπτονται, δεν σκέπτονται. Μάλιστα. Και όχι μόνο δεν σκέπτονται, δεν διαπραγματεύονται. Αυτό αποδεικνύεται. Μέχρι και η Σλοβακία, χώρες που μέχρι πρότινος είχαν κομμουνιστικό καθεστώς και γελούσε ο κόσμος μαζί τους, σήμερα μας βάζουν. Μας ζητάνε και μας ζητάνε και εγγύησεις ποιες αυτές οι χώρες που εμείς είπαμε ναι να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ήμασταν μεγαλόψυχοι και τώρα μας ζητάνε και τα αρέστα αυτές οι τέως κομμουνιστικές χώρες. Όσο κόμμα κυβερνητικό έχουμε αναλάβει ένα πάρα πολύ μεγάλο χρέος στους ώμους μας να οδηγήσουμε σε έξοδο από την κρίση αυτήν εδώ τη χώρα. Μα, η οποία όλοι ξέρουμε. Η οποία διαλύσατε όλοι ξέρουμε. Είσαστε μαυρογιαλούροι και καλοχαιρέτε. Είσαστε μαυρογιαλούροι και καλοχαιρέτε. Διότι προχθέ ανακοινώσατε ότι θα προσλάβετε 100.000 στου Δήμου. Είσαστε μαυρογιαλούροι. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Όπω ο καλοχαιρέτα στην ελληνική ταινία μιλούσε στου ψηφοφόρου. Τηλέφωνο με κομμένο καλώδιο. Έτσι δουλεύετε του Έλληνε. Έτσι χτυπάτε την ανεργία. Προσπαθείτε να λύσει και να βγάλει από την κρίση την Ελλάδα. Και ποια κρίση, κοροϊδεύετε τον κόσμο. Εκλογές. Έτσι χτυπάτε την ανεργία. Δουλεύοντας τους Έλληνες. Αυτό το κρίνει ο κόσμος. Εμείς λοιπόν σε κυβερνητικό κόμμα. Βάλατε ένα λαμόγιο πολιτικό στη φυλακή. Ένα λαμόγιο πολιτικό βάλατε στη φυλακή που έκλεψε. Διμεύσατε την περιουσία κανενός. Κάναμε πάρα πολλά. Πώς εμφανίζεστε εσείς τα παλιά κόμματα στις τηλεοράσεις και κάνετε μαθήματα στους υπόλοιπους. Και εγώ θα ήθελα να είμαστε πιο σκληροί, αν θέλετε να σας πω τη γνώμη μου. Αλλά βλέπετε ότι βγαίνουν στη φόρα πράγματα τα οποία ουδέποτε έναν κλέφτη δεν βάλατε στη φυλακή. Ούτε έναν. Θα το θέλαμε κι εμείς. Να δώσω το λόγο στον κύριο Στρατούλη, παρακαλώ. Κύριε Στρατούλη. Κοιτάξτε, δείτε, εμείς από το ΣΥΡΙΖΑ νομίζουμε ότι με τη συμφωνία που έκανε ο κύριος Βενιζέλος και η κυβέρνηση με την κυβέρνηση της Φινλανδίας, ναι, πρέπει χωρίς καμία επιφύλαξη να δώσουμε το βραβείο βλακείας και δοσυλλογισμού και στην κυβέρνηση και στον κύριο Βενιζέλο. Δοσυλλογισμού. Βεβαίως δοσυλλογισμού. Διότι όταν πας να κάνεις συμφωνία με μια χώρα. Με μια χώρα και μικρότερη μάλιστα από σένα. Και λες ότι θα σου δώσω τα λεφτά τα οποία θα μου δώσεις και από αυτά που θα σου δώσω θα βγάλεις και όλα, είναι σαν να αποδέχεσαι ότι είσαι μια χώρα απατεώνων. Που δεν μπορείς να δώσεις εγγυήσεις ούτε κάνεις σε μια μικρότερη από σένα χώρα. Δεύτερο, ανοίγεις τον ασκό του αιώλου. Διότι όταν το κάνεις με τους Φιλανδούς θα σου ζητήσουν και άλλες χώρες. Και ήδη άλλες τρεις χώρες είπαν ότι θέλουν να κάνουν το ίδιο. Το Βέλγιο, η Σλοβενία και η Αυστρία. Και τώρα, αν έχουμε τέσσερις χώρες που θα τους δώσουν. Μην βιαζόμαστε. Αν έχουμε τέσσερις χώρες ήδη που ζητάνε να κάνουν το ίδιο. Να κάνουμε το ίδιο με τη Φιλανδία. Δηλαδή, αντί να μας δώσουν πακέτο στήριξης, να τους δώσουμε και από πάνω χρήματα. Και αν έχουμε επίσης την Ιταλία και την Ισπανία, την τρίτη και τέταρτη σε μέγεθος οικονομία της Ευρωζώνης, οι οποίες υποτίθεται με την απόφαση που πάρθηκε 21 Ιούλη θα μας δανείσουν με 4,5% όταν οι ίδιες τις αγορές δανείζονται αυτή τη στιγμή με 6,5% και με 7%, ούτε αυτές θα μας δώσουν τίποτα. Επομένως, αέρας κοπανιστός ήταν το πακέτο στήριξης της Ελλάδας που αποφασίστηκε 21 Ιούλη και που γύρισε ο Γιώργος Παπανδρέου με τον Βενιζέλο και πανηγύρισαν ότι σώθηκε η Ελλάδα. Βεβαίως. Με ανεργία. Διότι αν δεν κάναμε όλες αυτές τις κινήσεις, τα προβλήματα είναι μεγάλα, ακούστε κύριε Στρατούλη. Με συγχωρείτε, ανεργία, βγείτε κανείς ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι μεγάλα. Βλέπετε όμως ότι δεν είναι μόνο της Ελλάδας. Μα δεν σας διέκοψα. Χωρίς αυτό να συμβαίνει. Χωρίς αυτό. Μα με συγχωρείτε. Πρέπει να σας απαντάω, διότι είστε τρεις κατά του ΠΑΣΟΚ. Κατά της κυβέρνησης. Εδώ στο πάνελ είστε τρεις. Και δεν μπορώ να μην απαντάω. Λέτε εκφράσεις. Μα θα μας τρελάνετε. Η κριτική που κάνετε είναι με εκφράσεις τέτοιες που κατ' εμέ είναι ανεπίτρεπτες. Πρέπει λοιπόν να σας απαντάω, γιατί μας ακούει κόσμος. Δεν υπάρχει κυβέρνηση, κυρία Γάτσα. Δεν είμαστε κατά της κυβέρνησης. Λέμε ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση. Σας παρακαλώ. Με ανεργία 20%. Ένα λεπτό. Με ανεργία 20%. Λεφτά υπάρχουν, λέγατε. Που οδήγησε τα πράγματα εδώ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το κακό είναι ότι δεν. Μα κάτι κυβερνάμε και μάλιστα κάνοντας υπεράνθρωπη προσπάθεια. Εδώ που συνεδριάσατε, ακούστε με, κάνουμε αυτό που δεν κάνατε
σήμερα συνεδριάσατε η κυβερνητική προσπάθεια. Όχι υπεράνθρωποι, απάνθρωποι. Και δεν συζήτησε καθόλου αυτό που γίνεται με τις χώρες που ζητάνε παρακαλώ και τον κύριο Στρατούλη. Να ολοκληρώσουμε. Βεβαίως. Για να σας δώσω το λόγο. Πρώτον, να πω ότι αυτό που λέει η κυρία Γάτσα, πέρα το αν είναι 11 εκατομμύρια εναντίον της κυβέρνησης κλπ., είναι μόνη στην κουβέντα αυτή και σας έχει εναντίον. Και πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι. Άρα λοιπόν, βοηθήστε. Δεύτερον, βοηθήστε εμένα, γιατί όταν μιλάμε πέντε μαζί, δεν ακούγεται τίποτα. Λοιπόν, να κάνουμε τη συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο, καθένας με τον άλλον. Έλεγε κάτι ο κ. Στρατούλης να τελειώσει. Κύριε Στρατούλη, χρησιμοποιήσατε μια φράση πάντως, τη φράση περί δοσυλλογισμού, η οποία είναι πολύ βαριά. Μα δεν είναι ταπεινωτική αυτή η συμφωνία. Εντάξει, αλλά ο δοσυλλογισμός, εγώ δεν θέλω να υπερασπιστώ την κυβέρνηση. Ακούστε με να δείτε. Μην με παρακαλείτε καθόλου. Μην με παρακαλείτε καθόλου. Αυτή η κυβέρνηση. Κυρία Γάτσα, αφήστε με να μιλήσω. Αυτή η κυβέρνηση έφτασε την ανεργία στο 20%. Έχει ένα εκατομμύριο Έλληνες στην ανεργία. Έκοψε προχθές το ΕΚΑΣ από τους συνταξιούχους. Έκοψε από 1η Αυγούστου συντάξεις από τους συνταξιούχους. Έκοψε μισθούς. Πουλάει τη δημόσια περιουσία. Και τώρα με τη συμφωνία που έκανε με τη Φιλανδία, ταπεινώνει τη χώρα. Αυτή η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου πρέπει να φύγει το γρηγορότερο δυνατό πριν καταστρέψει τα πάντα σε αυτή τη χώρα και πριν οδηγήσει αυτό το λαό στην πλήρη χρεοκοπία. Πρέπει να γίνουν εκλογές το δυνατό γρηγορότερο για να υπάρξει μια άλλη λύση αξιοπρέπειας για τη χώρα μας, μια άλλη πολιτική που θα υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού, των Ελλήνων, τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τα συμφέροντα των όχιστων και των τραπεζιτών που υπηρετεί πιστά η κυβέρνησή σας. Κυρία Γάτσα, λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Στρατούλη. Σε σχέση με τις εκλογές, απαντώ όπως απάντησα στον κύριο Ιβαλιώτη, ότι είμαστε ένα κόμμα εξουσίας και έχουμε ένα στόχο με κόπο μεγάλο και με προβλήματα σε μια οδυνηρή συγκυρία να λύσουμε τα προβλήματα όσο μπορούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν είμαστε ένα κόμμα που σε αυτές τις περιπτώσεις επωφελούμαστε για να έχουμε κάποια ποσοστά παραπάνω σε περίπτωση εκλογών. Αυτό καθίσταται σαφές. Κάνουμε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια, κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο δυνατό. Ξέρετε και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι θα υπάρξουν θέσεις εργασίας για τους ανέργους. Το ανακοίνωσε ο κύριος Κουτρουμάνης. Και θα δοθεί μεγάλη έμφαση στο θέμα της ανεργίας, το οποίο όντως είναι μεγάλο και δεν πρόκειται να κλείσουμε τα μάτια στο πρόβλημα. Και ξέρετε κάτι, πρώτη φορά βγαίνουν όλα τα προβλήματα και όλα τα ζητήματα στο φως και τα γνωρίζει ο κόσμος. Θυμάστε τι γινότανε πριν από δύο χρόνια. Δεν ξέραμε πού οδεύουμε. Δεν ξέραμε πού βαδίζουμε. Δεν ήταν προετοιμασμένος ο κόσμος για αυτό που θα αντιμετωπίσει. Δεν έχουν το τη σφραγίδα σας αυτά τα χάλια που περνάμε και σήμερα. Και εκεί έχουμε όλη ευθύνη. Το πολιτικό σύστημα έχει ευθύνη που δεν έχει προετοιμάσει τον κόσμο για το τι μπορεί να προκύψει από τον υπερδανισμό της Ελλάδας. Στη διαφθορά και στην ξεφτύλα τη διεθνή. Με ένα χέρι τεντωμένο είμαστε στο εξωτερικό και ζητάμε 5 δεκάρες. Τι να κάνουμε, κύριε Ιβαλιώτη. Τι να κάνουμε. Σε αυτά τα χάλια γράφει Πασόκου και έρχεστε εσείς και μας λέτε τώρα να μην σας επιτιθέμετε. Και να σώσουμε την κατάσταση. Τι να σώσετε, εσείς μας φέρατε σε αυτό το χάλι, εσείς θα μας σώσετε. Εσείς που μας φέρατε εδώ θα μας σώσετε. Εμείς. Εσείς μας φέρατε εδώ θα μας σώσετε εσείς. Εδώ κυρία Γάτσα, εδώ πέρα κυρία Γάτσα, τι είναι αυτό που μας λέτε ότι κάνετε προσπάθεια να μειώσετε τις πατάλες. Τρία χαρτιά υπουργών σας κρατάω, 200 εκατομμύρια ευρώ το παράθυρο με τα μένα είναι. Τρία χαρτιά υπουργών σας κρατάω. 200 εκατομμύρια ευρώ το παράθυρο. Αποσπασματικά κάποια επιμέρους ζητήματα δεν μιλάμε για σωστά. 200 εκατομμύρια από το παράθυρο. Ξέρετε κύριε Ξενάκη ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η εταιρεία Ολυμπιακά Ακίνητα δίνει 30 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια για λειτουργικές δαπάνες. Τι δουλειά κάνουν τα Ολυμπιακά Ακίνητα μου λέτε. 30 εκατομμύρια ευρώ για λειτουργικές δαπάνες. Η εταιρεία τουριστικής ανάπτυξης την ξέρετε. Κανένας Έλληνας δεν την ξέρει την εταιρεία τουριστικής ανάπτυξης. 52 εκατομμύρια ευρώ για λειτουργικές δαπάνες. Ξέρετε ότι δίνουμε σε χώρες της Καραϊβικής και του Ειρηνικού 100 εκατομμύρια ευρώ. Την άλλη φορά. Τι είναι αυτή η κατάσταση. Υπογράφει ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεων. Να δώσω το λόγο παρακαλώ. Ευρώ από το παράθυρο σε 3 χαρτιά υπουργών σας. Για να κάνουμε συζήτηση. Ο κόσμος έχει φτάσει στο όριό του. Παρακαλώ. Δεν σας αντέχει άλλο. Κάντε να φύγετε. Λοιπόν, κυρία Εμμανώλη, εσείς. Και μην το διακόψετε, παρακαλώ. Ναι, κύριε Μανώλη. Κοιτάξτε, το τραγικό και το ειρωνικό δεν είναι ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει προβλήματα. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι μας κοροϊδεύουν. Το θέμα είναι ότι απευθύνονται στο λαό, λες και απευθύνονται σε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν.
Παραδείγματα. Αυξάνουν το ΦΠΑ στην εστίαση και μας λένε, ο Υπουργός, ότι αυτό είναι άδικο, είναι αντιναπτυξιακό, αλλά εγώ θα το κάνω και θα το κόψω μέλλον. Δηλαδή, μας προκαλεί και από πάνω. Δεύτερο, θα σας πω ένα παράδειγμα. Άκουσα τώρα την κυρία Γάτσα και άκουσα και διάφορους υπουργούς σήμερα να λένε ότι θα λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας. Άκουσα τον κύριο Κουκουλόπουλο, ήταν εκπληκτικό αυτό που άκουσα το πρωί, να λέει ότι το 10%, το 10% από το 16,8% που είναι σήμερα η ανεργία θα το αντιμετωπίσει με ένα πρόγραμμα που έχει στο μυαλό του, ναι. Το λέει και θα το κάνει, θα το υλοποιήσει. Και όταν το ρώτησα πού θα τα βρείτε τα χρήματα, κύριε Κουκουλόπουλο, η απάντηση μου ήταν από τον ΑΕΔ και από τους Δήμους. Και του είπα, ο ΑΕΔ δεν έχει να δώσει επιδόματα. Ο Λοβέρδος όταν ήταν υπουργός εργασίας έλεγε φαλυρίσαμε. Το θυμάστε? Ναι. Δεύτερον. Δεν υπάρχει άλλο. Δεύτερον. Οι Δήμοι είναι σε χρεοκοπημένοι. Λίγο δεν θα έχουν να πληρώσουν μισθούς οι Δήμοι. Οι Δήμοι είναι χρεοκοπημένοι. Πού θα βρουν τα λεφτά? Δηλαδή το να λέμε σήμερα και να πούμε. Πάντως ο κ. Κουκουλόπουλος είναι έμπειρος τέλεχος στην αυτοδιοίκηση. Έμπειρος μπορεί να είναι, ακούστε με κύριε Ξενάκη. Στην αυτοδιοίκηση εννοώ. Κάτι κύριε Ξενάκη, ακούστε με. Μυαλό, σκέψη, πρόταση μπορεί να έχει. Λεφτά, όταν το ρωτά στο διατάφτα πού θα βρείτε τα λεφτά, γιατί ακόμα αυτό είναι πρόταση. Η απάντηση από τον ΑΕΔ και από τους Δήμους, εμένα δεν με πει. Κύριε Μανδώλη, να σας ρωτήσω κάτι. Κουροϊδεύει τον κόσμο. Και ένα τελευταίο. Ναι, τελευταίο και θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Με τις 55.000, με τις ΜΚΟ. Την εναλλακτική σας. Σας πω. Ναι. Και με τις ΜΚΟ, με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εδώ γίνεται, θα γίνει η σφαγή του αιώνα. Θα σκοτωθούν τα κομματικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα και ήδη σκοτώνονται και θα τα βγουν όλα τα άπειτα στη φόρα όταν θα αρχίσουν να διαφορούν στη μοιρασιά. Και τους περισσεύουν τόσα λεφτά που δίνουν στις ΜΚΟ 5% μίζα. Ναι. Δηλαδή και θα επιλέξουν αυτούς που θα πάρουν, θα κάνουν το ρουσφέτι ΜΚΟ και θα πάρουν και μίζα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν κυρία αυτό Γάτσα, είναι σώνεται Ελλάδα. Το ειδικό αυτό θέμα που αφορά 55-60 δεν ξέρω πόσες χιλιάδες άνθρωποι θα προσληφθούν για να πάρουν αυτά τα 625 ευρώ για 6 μήνες. Επειδή υπάρχουν θέματα με κάποιους βουλευτές, συναδέλφους σας και όχι βουλευτές και υποψήφιους βουλευτές, πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ που έχουν ασχοληθεί ενεργά με το θέμα αυτό, έχουν προκύψει τελευταίες μέρες. Εσείς προσωπικά τι εικόνα έχετε? Κοιτάξτε να δείτε, για τις ΜΚΟ αν μιλάτε. Γι' αυτό. Δεν είναι η κατάσταση αυτή σε σχέση με την δράση των ΜΚΟ. Σε σχέση είναι, με τους ανέργους, με τα μετακονδύλια αυτά δεν τους ανέργους. Δεν είναι κάτι των τελευταίων μόνο. Όχι, υπήρχαν ετών. Πάντα. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες καλώς γίνεται ό,τι γίνεται. Όπου υπάρχει όμως ζήτημα, καλό θα είναι να ελεγχθούν. Δεν ξέρω ο καθένας πώς έχει χειριστεί το θέμα. Εάν το θέμα το έχει χειριστεί με σωστό τρόπο, καλώς πορεύεται. Όμως εκεί που υπάρχει ζήτημα, ο καθένας σας πάρει τις ευθύνες του. Μάλιστα. Μιλάτε για συνάδελφους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προφανώς. Μιλάω γενικώς. Και ο καθένας θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ό,τι του ματιώνει. Κύριε Μανώλη, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς θεωρείτε, πριν πείτε αυτό που θέλετε να πείτε, να συμπληρώσετε, ναι, ότι πρέπει να πάμε γρήγορα σε εκλογές? Ξανακή, αυτή είναι η θέση σας. Εγώ προσπαθώ να αντιληφθώ πώς αυτή η κυβέρνηση μπορεί να κυβερνήσει. Ναι. Έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, πιστέψτε με. Δηλαδή αυτό που προσπαθεί το επικοινωνιακό παιχνίδι του Βενιζέλου που το έπαιξε ένα διάστημα και έδωσε μια ελπίδα στον κόσμο ότι κάτι αλλάζει, δεν περπάει πια. Δεν μπορεί να συνεχίζεται. Ο Σεπτέμβριος είναι μπροστά μας. Ναι. Αυξάνεται ο φόρος στο πετρέλαιο. Θα πάει ένα ευρώ. Έρχονται όλα τα μπιλετάκια της εφορίας. Κόβονται μισθοί, κόβονται συντάξεις. Η ανεργία 16,8, ξέρετε πως θα φτάσει στο τέλος του χρόνου, γιατί τώρα είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Κρυφή 24, λέει. Θα φτάσει 24, όπως είπε ο κύριος Ρομπόλης. Λοιπόν, είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Και έχουμε μια κυβέρνηση που αντί να πει την αλήθεια, ακούω ότι θα πάει ο κύριος Παπαδρέου, λέει, στη Θεσσαλονίκη και θα αναπτύξει το σχέδιο ανάπτυξης και απασχόλησης και όλα αυτά. Γιατί δεν το κάνει τόσο καιρό. Και θα το κάνει στη Θεσσαλονίκη. Τι θα αλλάξει? Επειδή θα βρει Θεσσαλονίκη, λεφτά. Κύριε Μανώλη, επειδή στη Θεσσαλονίκη θα πάει ο κύριος Σαμαράς μια εβδομάδα αργότερα. Υπάρχει κάτι εναλλακτικό σε αυτό το πράγμα? Γιατί είμαστε με το χέρι απλωμένο. Αυτό υπάρχει, είναι κύριε Ξενάκη. Υπάρχει. Να κινηθεί η αγορά. Η αγορά δεν κινείται. Όταν κόβεις από αυτό που παίρνει 800 ευρώ τα 200, τα κόβεις από την αγορά. Όταν κόβεις από αυτό που παίρνει 1200 τα 200, τα κόβεις από την αγορά. Δεν μπορείς να κόψεις χρήματα από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτοί κινούν την αγορά. Έχεις επιστροφή από το ΦΠΑ που θα ψωνίσουν, κινείται η αγορά. Αυτό έχει ανάγκη ο τόπος. Δεν έχει ανάγκη την ύφεση. Δεν έχει ανάγκη στην εστίαση άλλο ΦΠΑ. Τι να κάνουμε? Όλος ο κόσμος το λέει. Όταν λέει η κυβέρνηση η ότι είναι καταστροφικό το ΦΠΑ, ότι ο ΦΠΑ να πάει στο 24%. Τι μας λέει τώρα? Ποια η Γερμανία? Εμείς ξέρετε τι λέγατε, ότι φέτος θα έχουμε ανάπτυξη. Ποια η Γερμανία? 7% ύφεση του χρόνου. Ούτε σας λέει, του χρόνου ακούσατε πριν. Η Γερμανία είχε 0,1%, πάλι 3%. Δηλαδή μηδενική ανάπτυξη, κύριε Μανώλη. Κάνετε συνεχώς. Και να πω και κάτι άλλο, κύριε Ξενάκη. Όσο μειώνεται το ΑΕΠ, αυξάνεται το χρέος. Δηλαδή έχουμε και αυτό.
Αυξάνεται το χρέος. Λέει ότι Κοτζάμ Γερμανία, και είπε κάτι ο κ. Σαϊβαλιώτης, Κοτζάμ Γερμανία έχει ανάπτυξη, δεν έχει ουσιαστικά 0,1 ανάπτυξη. Έχουμε μείον 4,5. Σε αυτό το τρίμηνο. Ναι, εμείς έχουμε μείον. Σε αυτό το τρίμηνο μείον 7. Η Γερμανία. Και είχαμε και μείον 5 πέρσι. Λοιπόν. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Έχουμε φτάσει μείον 20 τα τελευταία. Οι Τούρκοι έχουν 10% ανάπτυξη το χρόνο ότι τρέχουν δίπλα. Φτιάχνουν από βελόνες μέχρι F16. Αυτό είναι σημερινό νέο. Έχουμε καταλάβει τι χουνέρι έχουμε πάθει με αυτή την κυβέρνηση. Αυτό είναι σημερινό νέο και είναι εντυπωσιακό.